Στο αεροδρόμιο είμαι λίγο ακόμη να καθυστερούσες. Στην ώρα μου νομίζω ήμουνα. Τι ώρα πετάς? Σε πτήση. 11 παρά 10. Πάμε γρήγορα. Τροχάδι. Καλή πτήση καταρχάς. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει τώρα, τι να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί στο τέλος να είναι η ΑΕΚ πρωταθλήτρια. Αν νικήσει. Οπότε δεν έχει να πεις και πάρα πολλά. Δηλαδή είναι ο πραγματικός τελικός είναι αυτός, δηλαδή σήμερα. Ναι. Και ξέρεις και πώς μπαίνει η ΑΕΚ νομίζω, Κώστα. Δηλαδή ξέρεις, μπαίνει πάντα για την νίκη, πάλι για την νίκη θα μπει. Οπότε νομίζω μόνο στα πρόσωπα πιο πολύ επικεντρώνει τον ενδιαφέρον. Ναι, εντάξει, αυτό πλέον δεν χρειάζεται καν να το λέμε. Απλά έτσι κι αλλιώς χρειάζεται την νίκη σήμερα, γιατί η ισοπαλία, βέβαια και η ισοπαλία δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Μιλάμε για το τέλος τώρα του αγώνα. Αν έρθει σαν αποτέλεσμα η ισοπαλία, θα έχουν βγει εκτός πρωταθλήματος Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ. Και αυτό δεν είναι. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, έτσι. Mm-hmm. Θα έχει μείνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Αν κερδίσει τον Άρη σήμερα. Γιατί... Ναι, επειδή να πούμε ότι και με ισοπαλία, αρκεί στην ΑΕΚ μια ισοπαλία σήμερα. Ναι, θα τελειώσει μια ώρα μετά. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα η ΑΕΚ αυτό που θέλει είναι να εκμεταλλευτεί το momentum. Έκανε την καλύτερη εμφάνισή της φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα πριν μόλις 3 μέρες. Οπότε αυτό είναι που θέλει. Δηλαδή να μπορέσει να κάνει μια παρόμοια εμφάνιση. Εντάξει, όχι ακριβώς τα ίδια σε όλα τα πράγματα, αλλά να είναι σε αυτή την κατάσταση τέλος πάντων που ήταν με τον Παναθηναϊκό στη Φιλαδέλφεια. Σήμερα στην Τούμπα, για να μπορέσει να πάρει πάλι το αποτέλεσμα που θέλει και να πάρει το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που η ΑΕΚ από την πρώτη αγωνιστική ξεκίνησε στραβά με τον Πανσεραϊκό, έφερε αυτή την ισοπαλία. Και μετά, πάντα, ξέρεις, και ευκαιρίες αρκετές έχασε να πάρει και ίσως και κάποια διαφορά σαν πρώτη. Στις τελευταίες αγωνιστικές έχασε και το, ας πούμε, το να είναι πρωταθλήτρια χειμώνα, ξέρω εγώ, ή ακόμη και την πρώτη θέση στη γενική βαθμολογία, αλλά ποτέ δεν έπωσε η ΑΕΚ να είναι μια ομάδα μέσα στο πρωτάθλημα, που και απ' έξω όλοι και όχι μόνο οι οπαδοί της, την έβλεπαν σαν να έχει και ένα μικρό προβάδισμα από όλους, σχεδόν σε όλο το πρωτάθλημα. Και τώρα ήρθε η ώρα να το επιβεβαιώσει αυτό. Δηλαδή, το έκανε με τον Παναθηναϊκό, με ένα εμφαντικό τρόπο, με ένα εντυπωσιακό τρόπο, με έναν τρόπο που έχουμε να δούμε σε ντέρμπι, ιδίως όταν και οι δύο ομάδες είναι καλά. Δεν λέμε τώρα παλαιότερα που η Άκη και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ πιο παλιά ήταν σε μια κατάσταση τραγική. Μιλάμε τώρα για ένα ντέρμπι κορφής, έτσι. Δηλαδή έπαιζε ο πρώτος με το δεύτερο. Η απόστασή τους ήταν μόλις ένας βαθμός. Το προηγούμενο μάτς είχε λήξει με νίκη του δεύτερου. Και η ΑΕΚ νίκησε 3-0 και μπορούσε, μόνο αν βάλουμε τις πολύ μεγάλες ευκαιρίες, να έχει φτάσει ακόμη και σε ένα 5-0. Και πόσο μάλλον και σε ένα μεγάλο τελικό για τον αντίπαλο. Ναι, ήταν κάτι το εκπληκτικό. Ήταν κάτι το εκπληκτικό. Mm-hmm. Να ξαναπώ πάνω σε αυτό που είπες, ότι ο τελικός είναι σήμερα. Εντάξει, ήταν όμως ένα παιχνίδι που σίγουρα έπαιξε ρόλο τεράστιο στο πώς πάει το πρωτάθλημα. Απλά ο τελικός είναι σήμερα. Ο τελικός είναι σήμερα. Ναι, εγώ για τον Παναθηναϊκό το πάει το τελικό. Ναι. Mm-hmm. Καλά, και για τον Παναθηναϊκό. Για να είναι τελικός, για να ήταν τελικός την προηγούμενη Τετάρτη, πρέπει να νικήσει σήμερα. Αν νικήσει, όντως. Ήταν η ευκαιρία του και την έχασε. Τώρα, η ΑΕΚ είναι πλήρης. Έρχεται μια τρομερή εμφάνιση. Συνήθως λέμε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο προπονητής δεν πειράζει τίποτα. Στην ΑΕΚ μπορεί να μην ισχύει αυτό. Νομίζω ότι η άμυνα θα είναι ίδια. Αν ο Ρώτα είναι στο 100% θα είναι ακριβώς οι ίδιοι. Αθανασιάδης, Ρώτα, Χατζησαφή, Κάλενς, Βίντα. Να πούμε ότι μόνο ο Μουκουντή είναι εκτός, όλοι οι άλλοι είναι διαθέσιμοι. Στο κέντρο το Σιμόες. Σιμόες. Καλώς ήταν και ο Σιμόες. Πήγα να πω Σιμόες Γιώχανσον. Να μην τα ξεχνάμε και αυτά τα παιδιά. Γράψα και αυτά την ιστορία. Όχι, φυσικά. Γιόνσον Σιμάνσκι έχει πάει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αλλά μπορεί σήμερα, λόγω και των χαρακτηριστικών του ΠΑΟΚ, λόγω του αγώνα ή για οποιοδήποτε λόγο τηλεφώνου σκεφτεί ο Αλμέιδα, μπορεί να αλλάξει αυτό σήμερα και να δούμε τον Πινέδα εκεί και έναν από τους δύο. Ναι. Αν γίνει αυτό, θα μπορεί και αριστερά είναι ο Κατσίνοβιτς.
Και μετά έχουμε Τσούμπερι, δεν νομίζω ότι θα παίξει σήμερα, θα ξεκινήσει μάλλον, δεν νομίζω θα ξεκινήσει. Οπότε θα έχουμε τον Τσούμπερ, ο Γκαρσία αν είναι έτοιμος μπορεί να πάρει τη θέση του Πόνσε και δεξιά μπορεί και ο Άμπραμπαμ να πάρει τη θέση του Ελίασον. Δηλαδή βλέπουμε ότι μια ομάδα που έκανε το καλύτερο παιχνίδι της ΑΕΚ φέτος μπορεί ακόμη και όλη η τετράδα μπροστά να είναι διαφορετική. Και αυτό δείχνει το βάθος της ΑΕΚ και την επιτυχία του Αλμέιδα να μπορεί να έχει τόσους πολλούς παίκτες έτοιμους, διαθέσιμους, χωρίς να αλλάζει κάτι, χωρίς να χάνει έξω δύναμη σε ισχύ. Και αυτό είναι που της δίνει και ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Δηλαδή μετά από ένα παιχνίδι τρομακτικά υψηλής έντασης που έδωσε, να μπορεί σήμερα να φέρει παίκτες που φρέσκους και να παίξουν το επόμενο με πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και λόγω ήταν αυτού, κάτι που το ναι. ήθελε, ναι. Ήταν κάτι που το ήθελε ο Αλμέιδα, δηλαδή πάντα ήθελε να έχει παιχνίδια κοντά, γιατί ήξερε τι δουλειά έχει κάνει στη φυσική κατάσταση, ήξερε τα χαρακτηριστικά της ομάδας, των παιχτών, τις λύσεις που είχε και ήθελε αυτές οι διαβολοβδομάδες είναι η καλύτερη του. Γι' αυτό και είχε ναι. τότε που ένα παιχνίδι δεν έγινε, δεν το ήθελε αυτό το πράγμα τέλος πάντων. Κώστα, πάνω σε αυτό που λες, επειδή έχουν έρθει και σχετικά μήνυματα, ένα μήνυμα που αφορά τη διακοπή. Και αν θεωρείς ότι αν όμοιο γίνεται για την ΑΕΚ δεν επικρατήσει σήμερα, αν θα είναι καταστροφικό, το χαρακτηρίζει ο φίλος. Εγώ δεν συμφωνώ ότι θα είναι καταστροφικό, αν θα είναι τουλάχιστον επικίνδυνο. Το καταστροφικό είναι βαριά κουβέντα. Ναι. Ξέρεις τι γίνεται όταν είσαι σε φόρμα και μετά μένεις 17 μέρες έτσι. 17 μέρες μέχρι να ξαναπαίξεις. Mm. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστείς. Δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ, δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός, που είναι ο επόμενος αντίπαλος. Δεν ξέρεις ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρεις τίποτα. Ναι. Ενώ τώρα είναι η δυνατότητα. Αλλά τώρα το καταστροφικό, να λέμε καταστροφικό τώρα είναι πολύ χοντρό. Όταν ακόμη ναι. και με ήττα, ας πούμε, πάλι η ΑΕΚ θα έχει τον πρώτο λόγο. Ακόμη και με ήττα, έτσι, που είναι ένα αποτέλεσμα πολύ κακό, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, θα έχει πάλι τον πρώτο λόγο. Σωστά. Οπότε μην το συζητάμε καν η λέξη καταστροφικό. Σίγουρα όμως είναι και αυτός ένας λόγος που ο Αλμέιδα θέλει από σήμερα να ξεπερδεύει. Ωραία. Για να σε αφήσουμε να πετάξεις κιόλας, βλέπεις κάποιο παιχνίδι ναι. από τα πρόσφατα με τον ΠΑΟΚ που θα μπορούσε να έχει μια παρόμοια εμφάνιση, που θα θέλει να έχει μια Δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρουμε τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρουμε ναι. τον ΠΑΟΚ τώρα πώς θα είναι. Αυτό που πρέπει να νοιάζει την ΑΕΚ είναι να είναι όπως ναι. την Τετάρτη. Δεν σου λέω τώρα να κάνει αυτό το μπούλικ μέσα στην Τούμπα στον ΠΑΟΚ, εντάξει δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά να είναι τέλος πάντων σε καλή κατάσταση, να υπάρχει συγκέντρωση και να αποφευθούν τα λάθη. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Ωραία. Για 90 λεπτά. Τώρα για ένα πρωτάθλημα. Δεν έχεις πολλά να πεις. Ναι. Δεν έχεις πολλά να πεις. Αλλά και να μην γίνει το καλό αποτέλεσμα, μετά θα υπάρχουν άλλα 90 λεπτά. Αυτό είναι το πολύ θετικό. Δηλαδή πάντα είναι σημαντικό για την ΑΕΚ να έχει την κατάσταση στα χέρια της. Σωστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Καλή πτήση.